Λοιπόν, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόταση της Περιφερειακής Αρχής. Όπως θα γνωρίζετε, είχαμε πραγματοποιήσει κάποιες επαφές τις προηγούμενες μέρες, την προηγούμενη Δευτέρα και Τρίτη, στην Αθήνα, αντίστοιχα με υπουργούς για θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Θέματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της περιοχής, με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, αλλά και τις διεξόδους που μπορούμε να δώσουμε και τις δυνατότητες που υπάρχουν, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από αυτή την λέλαπα της κρίσης που μαστίζει αυτή την περίοδο, όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά ολόκληρη την χώρα. Συναντήσαμε τρεις υπουργούς, ξεκινώντας από ένα πολύ σημαντικό θέμα που απασχολεί το τελευταίο χρόνο, το ζήτημα της Βεγορίτιδας, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας, του κ. Θεοδωρίδη, καθώς και του Δήμου Αμιντέου, του Αντιδήμαρχου, του Μάκη του Θεοδωρίδη. Δυστυχώς, στην συνάντηση αυτή με τον κ. Τσιρώνη για το μείζον θέμα της Βεγορίτιδας, δεν παρέστη ο έτερος δήμαρχος της Έδεσας, ο οποίος για προσωπικούς λόγους δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνάντηση, παρόλο που είχε ειδοποιηθεί 2 εβδομάδες νωρίτερα για την συνάντηση αυτή. Η συζήτηση που διεξήχθη ήταν καθαρά η διαχείριση της λίμνης της Βεγορίτιδας, ένα θέμα που απασχολεί, όπως είπα, την ευρύτερη περιοχή του Αμιντέου και της Άρνησας, όπου αυτή τη στιγμή η άνοδος της στάθμης είναι συνεχώς αυξητική, ήδη έχει φτάσει και έχει ξεπεράσει τα 5,18 μισό, και αντίστοιχα από την περσινή περίοδο που είχαμε ξανά τα ίδια φαινόμενα, αυτή τη στιγμή έχουν κατακλειστεί πάρα πολλές εκτάσεις με δυναμικές καλλιέργειες όπως Ροδάκινα και Κεράσια, καθώς επίσης έχει αποκαλυφθεί ο αγωγός, ο βιολογικός του Αγίου Παντελήμωνα σε πάρα πολλά σημεία, περίπου σε μήκος 500 μέτρων, ο οποίος ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να σπάσει από τα κύματα της λίμνης, και αυτό καταλαβαίνετε τις επιπτώσεις που θα δημιουργήσει στην μόλυνση της ίδιας της λίμνης της Βεγορίτιδας. Η συζήτηση με τον κύριο Υπουργό ήταν ιδιαίτερα θετική όσον αφορά το ζήτημα αυτό και αποσαφήνισε για μία ακόμη φορά ότι πλέον η ευθύνη για την διαχείριση και τα γενικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λίμνη της Βεγορίτιδας αφορούν την πολιτική προστασία της Πέλλας και της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Γι' αυτό το λόγο και παρουσία και υπηρεσιακών στελεχών έδωσε την εντολή να το χειριστούμε το θέμα εμείς και να αξιολογήσουμε τις παρεμβάσεις τις οποίες πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Ήδη, όπως θα έχετε ενημερωθεί, σήμερα συγκαλείται το συντονιστικό όργανο της πολιτικής προστασίας του Δήμου Αμιντέου, καθώς και το όργανο της πολιτικής προστασίας της Πέλλας υπό τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Θεοδωρίδη. Οι αποφάσεις οι οποίες θα πάρθουν στα συγκεκριμένα συντονιστικά όργανα θα δώσουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη διαχείριση της λίμνης της Βεγορίτιδας, έτσι ώστε να μην ανέβει η στάθμη πάνω από τα 5,18,5, που πλέον είναι στο όριο, γιατί ήδη το αντιοστάσιο, όπως θα έχετε πληροφορηθεί και από το Δήμο Αμιντέου, έχει κατακλειστεί. Απλώς ο βιολογικός, ο οποίος είναι στα 5,19-5,19,5, θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο ασφαλείας, έτσι ώστε να μπορεί να γίνεται η διαχείριση του συγκεκριμένου ζητήματος που έχει σχέση με τα όβλητα από τον Άγιο Παντελήμωνα. Το νερό αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο τσιμέντο του βιολογικού καθαρισμού, ακριβώς. Το έχει ξεπεράσει, ναι. Νομίζω ότι πλέον οι ευθύνες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης, συζητήσαμε και αποσαφηνίσαμε με τον κύριο Τσιρώνη ότι η εκπόνηση της μελέτης, που είναι της τάξης των 100.000 ευρώ για το πώς θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η ανώτερη και η κατώτερη στάθμη της Βεγορίτιδας, που θα καθορίσει πλέον ποια θα είναι τα όρια αυτά, θα το επιβαρυνθεί η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και αντίστοιχα η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, Εξιμισίας, διότι η αναμονή από το πρόγραμμα το οποίο
θα εκπονηθεί το επόμενο διάστημα, δηλαδή από το νέο ΣΕΣ, από μέρους του Υπουργείου, θα έχει μεγάλη καθυστέρηση. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι θα δημιουργήσει επιπρόσθετα προβλήματα. Αποφασίσαμε από κοινού με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη Πέλλας ότι άμεσα θα προχωρήσουμε στην εκπόνηση αυτής της μελέτης, έτσι ώστε να καθοριστεί και η ανώτερη και η κατώτερη στάθμη της Βεγορίτιδας. Όσον αφορά την κατώτερη, ούτως ή άλλως αυτή είναι από μόνη της προσδιοριζόμενη, είναι τα 15 μισό, γιατί από εκεί και πέρα δεν μπορεί να πάει παρακάτω η λίμνη της Βεγορίτιδας, είναι το θυρόφραγμα το οποίο καθορίζει το υψόμετρο αυτό. Επίσης, με τον κύριο Υπουργό συζητήσαμε το θέμα του ρημοτομικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, όσον αφορά την νομοθετική ρύθμιση που θα πρέπει να κάνει για την ΠΕ Φλόρινας και η δέσμευση και του Υπουργού αλλά και των υπηρεσιακών παραγόντων είναι ότι ήδη και από τα στοιχεία τα οποία έχουμε προσκομίσει εμείς προχωράει η διαδικασία και ελπίζουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε έτοιμη και την νομοθετική ρύθμιση για το ρημοτομικό του Πανεπιστημίου που αφορά τις κατασκευές που πρέπει να γίνουν στην Φλόρινα και ελπίζουμε ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε τα έργα τα οποία έχουμε από κοινού προγραμματίσει με τον κύριο Περιφερειάρχη. Επίσης, με τον κύριο Τσιρόνη ολοκληρώσαμε γενικότερα τα θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Όπως γνωρίζετε, η Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας έχει αναθέσει τη μελέτη για την παράκαμψη του ρηχείου της Βέβης, που είναι ένα πολύ σημαντικό έργο οδοποιίας για να βγει από την απομόνωση η Φλόρινα και είναι απόλυτα θετικός όσον αφορά την συγκεκριμένη περιβαλλοντολογική μελέτη. Δεν επηρεάζει, όπως μας είπε ο Υπουργός, τα θέματα περιβάλλοντος και πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά την έγκριση της αδειοδότησης από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Επίσης, συναντήσαμε τον αντίστοιχο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μπόλαρη, όπου εκθέσαμε τα ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα, που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ σοβαρά και επηρεάζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό όλους τους παραγωγούς της περιοχής μας, όχι μόνο στην Δυτική Μακεδονία, αλλά νομίζω και σε όλη τη χώρα, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με το γάλα, το οποίο όπως έχετε διαπιστώσει κι εσείς, σε πολλές περιπτώσεις πλέον δεν απορροφάται από τις βιομηχανίες οι οποίες ήταν εδώ στην περιοχή και συζητήσαμε αναλυτικά το μεγάλο πρόβλημα αυτό. Εμείς ως Περιφερειακή Αρχή ζητήσαμε από τον κύριο Υπουργό Νάρη την νομοθετική ρύθμιση η οποία είχε γίνει από την προηγούμενη κυβέρνηση και αφορούσε το φρέσκο γάλα και τις μέρες τις οποίες αυτό πρέπει να είναι. Όπως θα γνωρίζετε ήδη, το φρέσκο γάλα έχει περάσει από τις 3-4 μέρες που ήταν στις 7 έως 9 ημέρες και αυτό δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στην κτηνοτροφία και στους αγρότες εδώ της χώρας μας. Και επίσης συζητήσαμε την αθρώα, θα έλεγα, εισαγωγή γάλακτος που γίνεται από τις γειτονικές χώρες όπως την Φύρων, τη Ρουμανία και την Βουλγαρία, ίσως και την Τουρκία. Και αυτό από πληροφορίες τις οποίες έχουμε. Εμείς καταθέσαμε το προβληματισμό και ο κύριος Υπουργός αναφέρθηκε ότι το θέμα αυτό το εξετάζει γιατί είναι ενήμερος και ήδη προχωράει σε σχέση με την καταγραφή των εισαγωγών στα τελωνία από όπου περνάει το γάλα να καταγράφεται επακριβώς και να γίνει με κάποιο τρόπο ηλεκτρονικό η αποτίμηση όλων αυτών των εισαγωγών που γίνονται από τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε το γάλα το οποίο θα πηγαίνει μετά στη Λιανική είτε θα τυροκομείται να γνωρίζουν ακριβώς τη χώρα προέλευσης την οποία εισάγεται το γάλα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το εξετάζει πάρα πολύ σοβαρά το Υπουργείο και ήδη από ό,τι με ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός θα προχωρήσει σε παρεμβάσεις και αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρώπης, έτσι ώστε κάθε προϊόν το οποίο εισάγεται από τις χώρες της Ευρώπης να αναφέρεται η ονομασία προέλευσης. Αυτό νομίζω θα δώσει τη δυνατότητα στην τοπική παραγωγή και στους καταναλωτές της χώρας μας
αφού θα γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος, του γάλακτος, να ξέρουν αν θα πρέπει να το καταναλώσουν ή όχι. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που νομίζω θα πρέπει όλοι οι Έλληνες καταναλωτές να το αξιολογήσουν σε ένα πολύ σημαντικό βαθμό και φυσικά τα ελληνικά προϊόντα τα οποία υπάρχουν, πρώτα απ' όλα αυτά πρέπει να καταναλώνονται και μετά τα εισαγόμενα προϊόντα που έρχονται από χώρες είτε της Βαλκανικής αλλά είτε και της Ευρώπης. Το γάλα είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα. Όπως ξέρετε, στην χώρα μας υπάρχουν μεγάλες ανάγκες γάλακτος. Ήδη η παραγωγή η οποία υπάρχει είναι περίπου 600.000, αλλά δυστυχώς αυτό που χρειάζεται η χώρα μας σε κατανάλωση είναι περίπου 1.200.000 τόνους. Οπότε υπολοιπόμαστε στην παραγωγική διαδικασία 600.000. Και δεν φτάνει αυτό μόνο, αλλά συνεχίζει να γίνεται αθρώα εισαγωγή γάλακτος, λόγω και του εμπάργου που έχει δημιουργηθεί στη Ρωσία. Αυτό θα πρέπει να το γνωρίζουν οι συμπολίτες μας και όλοι οι Δυτικομακεδόνες. Το εμπάργο δημιούργησε πολλά προβλήματα όσον αφορά τις εξαγωγές από τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία και το Βέλγιο. Και έχει ως αποτέλεσμα αυτό το γάλα το οποίο αυτή τη στιγμή διοχετεύεται στην αγορά, γιατί υπάρχει υπερπαραγωγή στην Κεντρική Ευρώπη, να έρχεται στη χώρα μας με τιμή 17 μέχρι και 22 λεπτά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο αρνητικό για τους παραγωγούς της χώρας μας και γι' αυτό το λόγο οι μεγάλες βιομηχανίες της χώρας μας έχουν σταματήσει πλέον να παίρνουν γάλα από τους παραγωγούς, αφού δεν ελέγχονται κιόλας από πού είναι αυτό το γάλα, πώς διοχετεύεται στην αγορά και όλο το γάλα που είναι σήμερα στη χώρα μας δυστυχώς είναι ελληνικό. Κατά τη δικιά τους την φιλοσοφία, νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει το Υπουργείο να το εξετάσει και πρέπει να αλλάξει αυτή την παραγωγική διαδικασία η οποία είναι ιδιαίτερα αρνητική για το εθνικό ισοζύγιο στο θέμα του γάλακτος. Επίσης, συζητήσαμε με τον κύριο Υπουργό το θέμα της ΦΑΓΕ. Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό που επηρεάζει πάρα πολύ την περιοχή μας. Ήδη, όπως ξέρετε, η ΦΑΓΕ έχει προχωρήσει στην ανακοίνωση και στη διαπραγμάτευση της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας που βρίσκεται στο Αμίντεο, που πλέον δεν ξέρουμε αν θα υπάρξει απόφαση είτε για πώληση υπάρχει, αλλά αν θα υπάρξει η απόφαση να κλείσει οριστικά αυτή τη συγκεκριμένη μονάδα. Και είπε ο Υπουργός και εμείς συμφωνήσαμε, ήδη έχουμε ανακοινώσει και αντίστοιχα με τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχει εξέλιξη και ομαλή μετάβαση της συγκεκριμένης βιομηχανικής μονάδας, τότε μπορούμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο να παρέμβει η Περιφέρεια και αντίστοιχα να δούμε πώς μπορούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε αυτή την σημαντική βιομηχανική μονάδα που βρίσκεται στην περιοχή μας, έτσι ώστε το προϊόν το οποίο παράγεται εδώ στην περιοχή και να αποκτήσει την πιστοποίηση και την ονομασία προέλευσης της παραγωγής, αλλά και η μονάδα αυτή να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στην περιοχή. Είναι όμως μια συζήτηση η οποία ανάλογα με τις εξελίξεις που θα υπάρχουν στην συγκεκριμένη μονάδα θα δούμε και θα αξιολογήσουμε από κοινού με την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης τον τρόπο και πώς μπορούμε να προσεγγίσουμε και εμείς αυτή την πολύ σημαντική παραγωγική διαδικασία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή μας. Επίσης συζητήσαμε το θέμα με τους αμπελώνες που όπως ξέρετε έχει μια πολύ μεγάλη αυξητική πορεία στην περιοχή μας. Ήδη τα κρασιά της περιοχής του Αμιντέου είναι πλέον περιζήτητα σε όλη, όχι μόνο την εγχώρια αγορά, αλλά και στην ευρωπαϊκή και στην παγκόσμια αγορά. Και η δέσμευση του Υπουργού είναι ότι θα υπάρχει μια σχετική απελευθέρωση όσον αφορά τις αντιδοτήσεις σε ποσοστό 1% επί των κτημάτων που βρίσκονται στην περιοχή της Φλόρινας και αυτό θα δώσει τη δυνατότητα σε αρκετούς παραγωγούς να κάνουν νέους αμπελώνες έτσι ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την παραγωγική διαδικασία αυτή που είναι πολύ σημαντική για την περιοχή. Και συζητήσαμε για τις νέες τεχνολογίες που μπορεί να προκύψουν μέσα από το ΕΣΠΑ έτσι ώστε να υπάρχει
και μια έτσι πιο επιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι αμπελώνες στην περιοχή της Φλόρινας. Συζητήσαμε επίσης για τους αναδασμούς, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που αφορά την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Δυστυχώς εμείς, όπως θα γνωρίζετε, τα προηγούμενα χρόνια δεν προχωρήσαμε στην δημιουργία και στην υλοποίηση των αναδασμών σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας, γιατί έτσι μπορούσαμε και να αυξήσουμε την παραγωγή μας, αλλά και να δώσουμε προστιθέμενη αξία στους αγρότες της περιοχής. Και ζητήσαμε να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Η δέσμευση του Υπουργού είναι ότι αυτό θα το αξιολογήσουμε στο επόμενο διάστημα και θα δούμε τις χρηματικές, θα έλεγα έτσι, δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο χώρας, έτσι ώστε να υπάρχουν και οι αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις στο συγκεκριμένο ζήτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Συζητήσαμε για τα μεγάλα έργα τα οποία ήδη έχουν οριμάσει οι μελέτες που έχουν σχέση με την περιοχή της Φλόρινας, το αρδευτικό των Πρεσπών, το Στάρδιν Άρδευση, το οποίο τον ενημέρωσε ότι ολοκληρώνεται η περιβαλλοντολογική μελέτη μέσα στους επόμενους 1-2 μήνες και θα υπάρχει, και ζητήσαμε να υπάρχει αντίστοιχη χρηματοδότηση. Η δέσμευση του Υπουργού είναι ότι αυτό το έργο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας και θα υπάρχει από μέρους του Υπουργείου η θετική προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση του αρδευτικού δικτύου των Πρεσπών. Αντίστοιχα, είπαμε και το αρδευτικό δίκτυο των κάτω κλινών, που είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό έργο για την Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας, καθώς και του φράγματος του Τριανταφυλιάς, το οποίο όμως ήδη, όπως τα ξέρετε, είναι ενταγμένο και δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης, τουλάχιστον στην πρώτη φάση κατασκευής του έργου. Εμείς προχωρήσαμε στις μελέτες των τοπογραφικών και των κτηματολογικών στοιχείων για το αρδευτικό του φράγματος Τριανταφυλιάς και ελπίζουμε ότι μόλις ανοίξει το πρόγραμμα του Υπουργείου να ξεκινήσει και να δημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο, το οποίο θα αρδεύσει περίπου 50.000 θέματα στο κάμπο της Φλόρινας. Αυτά ήταν γενικότερα. Συζητήσαμε και άλλα θέματα επιμέρους με τον κύριο Υπουργό, ο οποίος δεσμεύτηκε ότι θα έρθει και στην περιοχή της Φλόρινας για να δει από κοντά τις προτάσεις τις οποίες κάνει η Περιφερειακή Αρχή, που έχουν σχέση και με τα αρδευτικά της Χυμαδίτιδας και της Βεγορίτιδας, που είναι για μας πολύ σημαντικά έργα που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή και ανάπτυξη της περιοχής, και δεσμεύτηκε ότι θα έρθει στην περιοχή για να δει από κοντά τα έργα αυτά τα οποία προτείνουμε εμείς ως Περιφερειακή Αρχή. Επίσης, συζητήσαμε τα θέματα που έχουν σχέση με τις πολιτικές οι οποίες θα εφαρμοστούν στην αγροτική οικονομία και τα αναπτυξιακά έργα τα οποία θα ενταχθούν στο ΣΕΣ που έχουν σχέση με τις καθετοποιημένες επιχειρήσεις, και δεσμεύτηκε ότι στο ζήτημα αυτό θα είναι αρρωγός και απόλυτα, θα έλεγα, σε προτάσεις τις οποίες μπορούμε να υποβάλουμε εμείς, τόσο για τις εκτινοτροφικές μονάδες που έχουμε ως σχέδιο στην περιοχή, αλλά και για άλλες δραστηριότητες που έχουν σχέση με την αγροτική παραγωγή, θα είναι αρρωγός έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε όσο γίνεται περισσότερα έργα. Επίσης, πραγματοποιήσαμε μια πολύ σημαντική συνάντηση και το άφησα αυτό τελευταίο γιατί είναι ιδιαίτερα σοβαρό το θέμα αυτό, που έχει σχέση με τον κύριο Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας, τον κύριο Σκουρλέτη, και συζητήσαμε τα γενικότερα θέματα που έχουν και έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα. Όπως θα ξέρουν οι συμπολίτες μας, ήδη η Αχλάδα δυστυχώς έχει σταματήσει την εξορυκτική δραστηριότητα εδώ και 5 μήνες περίπου, και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην τοπική οικονομία, διότι στη συγκεκριμένη δραστηριότητα απασχολούνταν πάνω από 700 συμπολίτες μας από την ευρύτερη περιοχή του νομού Φλόρινας, και αυτό πραγματικά είναι ιδιαίτερα δυσάρεστο, διότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης αυτό που έχει σημασία σε μια περιφερειακή αρχή είναι να δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης και νέες θέσεις απασχόλησης. Το ρηχείο της Αχλάδας το προσέγγισε ο Υπουργός με ιδιαίτερη σοβαρότητα και δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα προχωρήσει σε συνάντηση με τους εμπλεκόμενους
τόσο με τη ΔΕΗ όσο και με τα λιγνητορυχεία της Αχλάδας, έτσι ώστε να βρεθεί η κοινή λύση η οποία θα δώσει τη δυνατότητα τροφοδοσίας του σταθμού του ΑΕΣ Μελίτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή τροφοδοτείται από το ορυχείο του Αμιντέου αλλά και από το ορυχείο του Προσιλίου από τη Κοζάνη. Καταλαβαίνει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει μια αποσαφήνιση όσον αφορά τη σχέση εκμετάλλευσης και τις πληροφορίες τις οποίες είχε αυτός από τον πρόεδρο της ΔΕΗ σε σχέση με το τίμημα που υπάρχει και το κόστος παραγωγής που είναι στον ΑΕΣ Μελίτης. Εμείς καταθέσαμε την άποψη ότι νομίζουμε και πιστεύουμε ότι το ορυχείο της Αχλάδας μπορεί και είναι ακόμα η φθηνότερη πηγή ενέργειας που τροφοδοτεί τον ΑΕΣ Μελίτης, αλλά δυστυχώς το ενεργειακό, θα έλεγα, πρόβλημα της χώρας μας αποτυπώνεται και σε αυτό το ζήτημα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κέραιο, διότι η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σήμερα από λιγνίτες, θα έλεγα, υπολείπεται λόγω της μικρής ζήτησης που υπάρχει σε επίπεδο χώρας, αλλά και λόγω της μεγάλης προσφοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που υπάρχουν στη χώρα μας. Ήδη στη συζήτηση που έγινε ανακύψαν πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που έχουν σχέση με το τομέα της ενέργειας. Αυτό όμως που είναι παρήγορο και θα έλεγα ιδιαίτερα θετικό, ότι η Φλόρινα συνεχίζει να είναι ο ενεργειακός κόμβος της χώρας και ίσως το επόμενο διάστημα, μετά από την προσέγγιση την οποία κάνει και η δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού, να αποτελέσει το ενεργειακό κέντρο της χώρας μας η Φλόρινα. Και αυτό γιατί ο Υπουργός υιοθετεί απόλυτα την άποψη ότι πρέπει να εκμεταλλευτούν οι λιγνίτες της περιοχής και οι μονάδες βάσης οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο χώρας δεν μπορεί να είναι παρά η κατασκευή της δεύτερης μονάδας της Μελίτης, την οποία ήδη γίνονται διαπραγματεύσεις και συζητήσεις τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε εγχώριο επίπεδο για να βρεθεί η χρηματοδότηση και ο επενδυτής ο οποίος θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις να γίνει η κατασκευή της δεύτερης μονάδος. Και φυσικά η αξιολόγηση που γίνεται από τη ΔΕΗ και από το Υπουργείο θεωρούν ότι τα κοιτάσματα της Φλόρινας είναι ιδιαίτερα σημαντικά για να μείνουν ανεκμετάλλευτα και να μην δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας στην περιοχή από τη διάλεξη των ορυχείων και της κατασκευή της δεύτερης μονάδος. Το θέμα της ΔΕΗ είναι ένα ζήτημα κεντρικό, το οποίο απασχολεί τη χώρα. Εμείς καταθέσαμε ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και να κλείνουν οι μονάδες της περιοχής. Ήδη, όπως ξέρετε, βάσει και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, το επόμενο διάστημα μέχρι και το 2020 προβλέπεται να κλείσουν, γιατί δουλεύουν με περιορισμένες ώρες λειτουργίας οι μονάδες τόσο του ΑΕΣ Αμιντέου αλλά και του ΑΕΣ Καρδιάς και αντίστοιχα οι μονάδες του Αγίου Δημητρίου, οι πρώτες μονάδες οι οποίες κατασκευάζονται. Και αυτό όχι μόνο για περιβαλλοντολογικούς λόγους αλλά και για λόγους που έχουν σχέση με την παλαιότητα των μονάδων αυτών. Θα υπάρχει μια, θα έλεγα, αρνητική εξέλιξη στην περιοχή και αυτό το διαπιστώσαμε το τελευταίο διάστημα, όταν είδαμε πολλές μονάδες να μην λειτουργούν παρά μόνο οι μονάδες της τηλεθέρμανσης που τροφοδοτούσαν αντίστοιχα τις πόλεις του Αμιντέου, της Τολεμαΐδος και της Κοζάνης. Και αυτό είναι ένα πολύ αρνητικό σημείο που επηρεάζει τη Δυτική Μακεδονία. Εμείς καταθέσαμε ότι θα πρέπει ο Υπουργός αυτό να το αξιολογήσει και να δει πώς μπορούμε να επανακινήσουμε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη και θα πρέπει αντίστοιχα να προβεί σε παρεμβάσεις όχι μόνο σε εγχώρια, θα έλεγα, κατεύθυνση αλλά και σε ευρωπαϊκή κατεύθυνση, γιατί οι θέσεις οι οποίες διακυβεύονται στην περιοχή είναι πάρα πολλές. Ήδη η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στη μείωση των εργολάβων και στην παραγωγή πάνω από 50%. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί προϋποθέσεις αρνητικές όσον αφορά τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν στην περιοχή και γενικότερα το ζήτημα της ενέργειας, γιατί η συνάντηση διήρκεσε περίπου μία μισή ώρα με τον κύριο Σκυρουλέτη, αναλύθηκαν όλα τα
ζητήματα και πώς πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα το θέμα της ενέργειας. Φυσικά η κατεύθυνση που υπάρχει είναι να δημιουργηθεί η πέμπτη μονάδα, να κατασκευαστεί η πέμπτη μονάδα της Πτολεμαΐδος και φυσικά η δεύτερη μονάδα της Φλόρινας. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου και αυτή είναι η κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει και η ΔΕΗ το επόμενο διάστημα. Συζητήσαμε τα θέματα επίσης του ορυχείου του κλειδίου, το οποίο είναι ένα ορυχείο ανενεργό, ενώ έχουν πληρωθεί όλες οι δαπάνες οι οποίες έχουν σχέση και με τις απαραβιώσεις και όλα τα ζητήματα που υπάρχουν στην περιοχή. Ο κύριος Υπουργός δεν ήταν ενημέρωση για το ορυχείο του κλειδίου, δεν γνώριζε σχεδόν τίποτα για το θέμα αυτό. Εμείς του είπαμε ότι η λύση και η διέξοδος που πρέπει να δοθεί είναι να γίνει διάνοιξη της σύραγγας τόσο για τη σιδηροδρομική γραμμή αλλά και τόσο για το επαρχιακό δίκτυο, το δρόμο που περνάει από το ορυχείο του κλειδίου, και δεσμεύτηκε ότι αφού υπάρχει η παραχώρηση του κοιτάσματος στο ιδιωτικό ορυχείο που επηρεάζει τις αποθέσεις του ορυχείου κλειδίου, ότι θα εξετάσει το ζήτημα αυτό με τους υπηρεσιακούς παράγοντες και αν θα μπορεί να γίνει παρέμβαση και διάνοιξη σύραγγας και αντίστοιχα του δρόμου από το Αμίντο προς την Φλόρινα, αυτό θα το προχωρήσει το επόμενο διάστημα. Διότι τα κοιτάσματα του κλειδίου, όπως ξέρετε, είναι ιδιαίτερα σημαντικά και θα μπορέσουν να δώσουν διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο ΑΕΣ Μελίτης. Όσον αφορά για το ορυχείο της Βέβης, επιφυλάσσεται για την παρούσα φάση. Όσον αφορά την εξέλιξη, η διαπραγμάτευση θα γίνει συνολικά και με ιδιώτες επενδυτές, γιατί αυτή είναι η πρόθεση του Υπουργείου, αλλά και οι πιέσεις που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πιστεύουμε ότι η πρωτοβουλία που αναπτύσσεται από μέρους της ΔΕΗ να βρει τον δρόμο και τον τρόπο, έτσι ώστε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν στο ορυχείο της Βέβης να δοθεί η διέξοδος και η λύση. Συζητήσαμε επίσης για την κατασκευή μιας νέας μονάδας όπου χωροταξικά η ΔΕΗ έχει επιλέξει το Αμίντεο, η οποία θα βοηθήσει και στην συνέχιση της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης εφόσον οι δύο μονάδες του Αμίντεου δεν εξυγχρονιστούν, γιατί υπάρχουν, όπως ξέρετε, πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα στην λεκάνη του Αμίντεου της τάξης των 35 εκατομμυρίων ακόμα τόνων λιγνίτη, και φυσικά και η ΔΕΗ έχει επιβαρυνθεί με ένα επιπρόσθετο κόστος από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έχουν γίνει στην περιοχή. Και η δέσμευση του Υπουργείου είναι ότι και αυτός θα εισηγηθεί θετικά εφόσον η ΔΕΗ προτείνει χωροταξικά την κατασκευή μιας μικρής μονάδος 25 ΜΒ στην περιοχή του Αμίντεου. Αυτό είχε γίνει και σε συζήτηση που είχαμε κάνει με τον κύριο Παναγιωτάκη και υπήρχε αντίστοιχη πρόταση και από το Δήμο Αμίντεου για την συγκεκριμένη κατασκευή της μονάδος στο υφιστάμενο, θα έλεγα, χώρο που υπάρχει ο ΑΕΣ Αμίντεου, εφόσον φυσικά δεν προχωρήσουν οι μονάδες της αποθήσεως. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στην συνέχιση της λειτουργίας της τηλεθέρμανσης του Αμίντεου, γιατί η θερμική ενέργεια που θα μπορεί να παράγει αυτή η μονάδα θα είναι 4 φορές μεγαλύτερη από την ενέργεια που παράγει ο σταθμός αυτός ο οποίος θα κατασκευαστεί. Οπότε το πρόβλημα της τηλεθέρμανσης του Αμίντεου δεν θα υφίστανται. Εμείς όμως πιστεύουμε ότι οι μονάδες του Αμίντεου είναι καινούριες σχετικά και μπορεί να υπάρχει χρηματοδότηση να κατασκευαστούν μονάδες αποθείωσης έτσι ώστε να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, γιατί υπάρχουν, όπως είπα, πολύ σημαντικά αποθέματα στην περιοχή του Αμίντεου. Επίσης, επειδή ο Υπουργός, ο κύριος Κουλέτης, έχει σχέση με όλα τα θέματα και περιβάλλοντος, του καταθέσαμε την πρόταση που έχουμε κάνει και στον ίδιο και μάλιστα δείξαμε και τον χάρτη για τον δρόμο τον οποίο προτείνουμε και ζητήσαμε να γνωμοδοτήσουν οι υπηρεσίες αντίστοιχα του Υπουργείου στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά την χάραξη της παράκαψης του ορυχείου της Βέβης, το οποίο θα δώσει την διέξοδο που επιθυμεί διακαώς ο λαός της Φλόρινας. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι αγγίξαμε όλα τα θέματα της περιοχής με τον Υπουργό. Υπάρχει διάθεση για συνεργασία.
Το ζήτημα της ενέργειας είναι ιδιαίτερα προβληματικό αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Επηρεάζει τη Δυτική Μακεδονία και το ενεργειακό μείγμα της περιοχής. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι ακόμα και οι υδροελεκτρικοί σταθμοί αυτή τη στιγμή, λόγω των καταστάσεων που έχουν δημιουργηθεί στο σύνολο της ενέργειας, δεν λειτουργούν, που είναι η πιο καθαρή ενέργεια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Και καταλαβαίνετε, αν συνεχιστούν οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές στην χώρα μας, τότε τα προβλήματα στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη θα είναι πολύ μεγάλα και πολύ σοβαρά, με πολύ μεγάλες επιπτώσεις στην περιοχή της Φλόρινας. Εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργό να προχωρήσει άμεσα σε λύση για το θέμα της τροφοδοσίας του ΑΕΙΣ Μελίτης. Επίσης, ζητήσαμε να προχωρήσει στην κατασκευή της δεύτερης μονάδος του ΑΕΙΣ Μελίτης, έτσι ώστε η Φλόρινα να είναι η ναυαρχίδα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, διότι τα κοιτάσματα τα οποία υπάρχουν εδώ είναι πάρα πολλά και πολύ σημαντικά και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να μείνουν ανεκμετάλλευτα. Αυτές ήταν οι συναντήσεις που κάναμε. Κάναμε και άλλες συναντήσεις που έχουν σχέση με υπηρεσιακούς παράγοντες για διάφορα ζητήματα της περιοχής, τα οποία όμως δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικά και δεν πρέπει να τα αναφέρω.